Λοιπόν, επανήλθαμε. Κουλαμακούς, είναι η εκπομπή. Είμαι ο Κώστας Οδίγκας. Απέναντί μου είναι ο Στέργιος Ζούνης. Καλησπέρα σας και πάλι. Εκ δεξιών μου είναι η Ελένη Παπαδοπούλου. Χειροκροτάω. Δεν πειράζει, αυτό εγώ το πέρασα και πρέπει να χειροκροτάς. Ναι. Και ήρθε η ώρα να σας ξαναπαρουσιάσω επίσημα τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Χειροκροτήστε λίγο όσοι είστε εδώ πέρα. Έτσι, έτσι. Μπράβο. Χαίρομαι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Τσάτσος για πολλούς είναι ο μπάρμαν της καρδιάς τους και για μένα ενίοτε αυτό. Κωνσταντίνε, θέλω να ένα μικρό βιογραφικό να μου πεις ποιος είσαι. Είμαι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ανήκω στην εστίαση 15 χρόνια. Όπως τα περισσότερα παιδιά στα νιάτα μας, θέλαμε να δώσουμε ένα έξτρα boost στο χαρτζιλίκι μας. Οπότε ήταν και αφορμή που ξεκίνησα να δουλεύω στα μαγαζιά της εστίασης, στα καφέ μπαρ συγκεκριμένα. Και το αγάπησα, οπότε έκανα λίγο στην άκρη τις σπουδές μου. Αποφάσισα ότι θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι. Και είμαι από τα παιδιά που θεωρώ ότι είμαι αρκετά τυχερός, γιατί κατάφερα και εξελίχθηκα σε ό,τι είχα στο μυαλό μου μέχρι στιγμής. Θα μας τα πεις στη διάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Είπες ότι από μικρός ξεκίνησες. Είσαι πόσα χρόνια είπες στο χώρο? 15. Πόσο χρόνο είσαι, ρε μεγάλη? 32. 32, μπράβο. Μπουμπούκι είμαι ακόμα. Μπουμπούκι. Με λες μπουμπούκι. Είσαι ακόμα. Μπουμπούκι. Είμαι. Είμαι στη Θεσσαλονίκη και θέλω να έρθω να πιω ένα ποτό στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Πού τον βρίσκω? Αυτό το καλοκαίρι τον Κωνσταντίνο Τσάτσο το βρίσκεις στο Coconut Bay, ένα καινούριο μαγαζί για την πόλη μας, λίγο έξω από το κέντρο, πολύ κοντά στο στούντιο, είναι η αλήθεια, στην περιοχή των Σφαγείων. Πίσω από το Coconut Bay βρίσκεται η ομάδα του Γορίλα. Είναι ένα πολύ όμορφο πάντρεμα του Γορίλα, το κοκτέιλ μπαρ που έχουμε στην πόλη μας, και του Μαχάλο, το εστιατόριο που ανήκει στον Αχιλλέα, τον ιδιοκτήτη. Οπότε κατάφερε και έφτιαξε ένα μαγαζί που πάντρεψε το φαγητό και το ποτό σε πολύ Μαϊάμι και Καλιφόρνια vibes. Δηλαδή είναι το ο συνδυασμός αυτός που είπες, Γορίλα, Μαχάλο, ναι. Και μεταφέρθηκε, δηλαδή είναι ως ο καλοκαιρινός προορισμός, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή όποιος θέλει να συνεχίσει να απολαμβάνει ποτά με την φιλοσοφία του Γορίλα και φαγητό, Γορίλα, αυτό, και φαγητό με την φιλοσοφία που είναι το Μαχαλό, θα πρέπει να επισκεφτεί το Coconut Bay 7 στα 7 από το απόγευμα και μετά. Από τις 7 και μετά είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε δροσερά καλοκαιρινά κοκτέιλς και όχι μόνο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Για ποιο λόγο κρατάς με το ένα χέρι το ακουστικό και δεν το βάζεις? Γιατί τώρα, επειδή με πήγες τώρα κόντρα, θα σε δώσω. Γιατί το ακουστικό που μου φοράω είναι χαλασμένο και από τη μία δεν ακούγεται και ακούγεται μόνο από την άλλη. Τι έγινε τώρα, γιατί πήρατε μορφάσμους? Μου δώσε το χαλασμένο. Άκουσε με. Έπρεπε να είσαι επαγγελματίας και να το κάνεις όπως κάνουν οι DJ. Ένα έτσι. Δεν θέλω να χαλάσω το μαλλί μου. Έφτιαξα μαλλί για να έρθω σε σένα. Εκεί πάει. Θες να το χαλάσω το μαλλί? Όχι, θα το χαλάσω το μαλλί. Θέλω να είσαι άνετος, δεν θέλω να ζορίζεσαι. Μ' αρέσει, είμαι πάρα πολύ άνετος. Να ξέρετε, αν και το φοβόμουν λίγο, νομίζω ότι μου αρέσει το ραδιόφωνο. Έχεις υποστηρικτή δίπλα σου τη Λίνα, η οποία. Είναι ο μάνατζερ μου, να ξέρετε. Αυτό. Γι' αυτό ήταν μαζί μου. Σας το κρατούσε για έκπληξη. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια ερώτηση και να σου πω ότι αν δεν ήσουν bartender, ναι, τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Και νομίζω δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφτώ. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά σου σε καλύπτει απόλυτα, να φανταστώ. Θεωρώ ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα και κατάφερα να ζω από μια δουλειά που πραγματικά την αγαπάω. Αυτό. Οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτούνται μια στιγμή ότι τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Εννοείται ότι ανήκω και σε εταιρεία, εντάξει. Αλλά αυτό ήρθε μετά από τα χρόνια που ήμουν πίσω από μια μπάρα. Προέκυψε δηλαδή η εταιρεία. Είναι πολύ σημαντικό το να κάνεις κάτι που αγαπάς πολύ και σίγουρα, να βιοπορίζεις με αυτό, να ασχολείς αποκλειστικά με αυτό. Σίγουρα. Πώς το κατάφερες, πιστεύεις, είσαι ευτυχής, φαντάζομαι. Έχει ημερομηνία λήξης. Το μπαρ. Τώρα εσένα να σε χαρακτηρίσω μπαρτέντερ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πια τόσο ενεργός μπαρ, και το άλλο τόσο ενεργός μπαρμαν, με συγχωρείτε, μπαρτέντερ, είναι ότι κάνω μόνο δύο μέρες. Καθότι πλέον η βασική μου δουλειά είναι να εκπροσωπώ την Γκρούπο Καμπάρι.
Οπότε είμαι λιγότερες μέρες πίσω τον μπαρ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω δυστυχώς στην Ελλάδα ναι, έχει ημερομηνία λήξη όσο αφορά τα καφέ μπαρ και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με, με τις αντοχές του ανθρώπου και δυστυχώς με το πώς αυτό το επάγγελμα αντιμετωπίζεται και από τους νόμους και από την κουλτούρα μας. Δηλαδή όταν τους λες τη δουλειά κάνεις, σε ρωτάνε τη δουλειά κάνεις και λες δουλεύω πίσω τον μπαρ και σου λένε κάποτε με λέγαν ναι και μετά. Mm-hmm. Όχι, εγώ αυτό επέλεξα να κάνω. Δηλαδή δεν είναι η βασική σου δουλειά, ο βασικό. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι να αλλάξει και να είναι πιο ευνοϊκές και οι συνθήκες από τη μεριά του κράτους. Γιατί για να το καταφέρεις να το κάνεις, να πεις ότι εγώ πήρα σύνταξη από τον μπαρ, πρέπει να υπάρχουν και νόμοι που να βοηθάνε την επιχείρηση να κάνει πραγματικότητα αυτό που θέλει ο εργαζόμενος. Εντάξει, δεν είναι μόνο φαντάζομαι και θέμα κράτους, είναι γιατί είπες για κουλτούρα. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπιζόταν ένας μπάρμαν από τους θαμώνες, από τον κόσμο, σε μια ηλικία των 50-55, ας πούμε. Γιατί και στην Ελλάδα για να βγει σύνταξη πρέπει να φτάσει στα. Σίγουρα. Δεν ξέρω πώς έχει πάει τώρα, Ελένη. 80-90, πόσο είναι. Αλλά υπάρχουν πολύ γνωστά και καταξιωμένα μπαρ στον κόσμο που. Σίγουρα, η ηλικία του μπαρτέντερ δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, εμπνέει σεβασμό και ότι υπάρχει και μια ιστορία πίσω από αυτόν τον άνθρωπο και στο συγκεκριμένο και μια, μπαρ. Και μια εμπειρία. Σίγουρα. Όσοι έχουν επισκεφτεί το εξωτερικό, φαντάζομαι θα ήταν μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Ισχύει. Προαναφερόμενος στην Γκρούπο Ταμπάρι. Ναι. Είσαι ο Head Brand Ambassador. Ναι, είμαι ο Head Brand Ambassador για την Ελλάδα. Θέλεις με πολύ λίγα λόγια, και αν γίνεται βέβαια. Με απλά ελληνικά. Να μου αναφέρεις ποια είναι η διαδικασία επιλογής του Head. Να μας πεις και λίγο, γιατί πολλοί κόσμοι ενδεχομένως να μην ξέρει τι είναι αυτό. Εγώ μέχρι πρόσφατα ήμουνα ο Brand Ambassador για τη Βόρεια Ελλάδα. Ήμουν τυχερός γιατί η εταιρεία επέλεξε να μου κάνει ένα upgrade. Από εκεί και πέρα πλέον είμαστε μια ομάδα τριών ανθρώπων. Ευελπιστώ το 21 να γίνουμε τέσσερις, να προσθέσουμε σε όλη ακόμα την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Ευελπιστώ και αν όλα πάνε καλά, εννοείται ότι χρειαζόμαστε ακόμα ένα άτομο, το οποίο αν δεν μας προλάβαινε ο κορονοϊός, ίσως και να είμαστε λίγο μεγαλύτεροι σαν ομάδα. Τώρα, είμαστε παιδιά των bars, δηλαδή το κριτήριο ήταν θέλαμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο bar industry, εντάξει. Οπότε θέλαμε ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα μπορούν να εκπροσωπήσουν ένα ποτό. Δηλαδή τα skills είναι πιο πολύ το να μπορείς να παρουσιάσεις σωστά κάτι. Μπορεί να μην είμαι και ο καλύτερος barman του κόσμου, εννοείται ότι δεν είμαι και εννοείται ότι υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ καλύτερα από μένα. Απλά το θέμα είναι ότι σίγουρα πρέπει να είσαι πολύ κοινωνικός, σίγουρα πρέπει να αγαπάς τα ταξίδια. Υπάρχει πάρα πολύ τρέξιμο, ειδικά αυτή την περίοδο. Δυστυχώς τα δύο παιδιά που είναι στην ομάδα τους έχουμε τεντώσει λίγο, γιατί προσπαθούμε πάντα με ασφάλεια λόγω όλων των καταστάσεων που έχουν γίνει τώρα να είμαστε παντού και λόγω του ανοίγματος της εποχιακής αγοράς. Οπότε σίγουρα ψάχνουμε έναν άνθρωπο κοινωνικό, ο οποίος να αγαπάει πάρα πολύ το socialized με τον κόσμο, ευδιάθετο και δουλευτάρα, νομίζω. Μάλιστα, οπότε γίνεται και πρόταση εδώ μέσω της εκπομπής σου, Κώστα, έτσι, να βρεθεί ο τέταρτος άνθρωπος. Ο τέταρτος μόλις έχει βρεθεί, αλλά όχι ως brand ambassador, αυτό που είσαι εσύ, ως γευσηγνώστης νεκρόνικου. Εσύ αγόρι μου θέλεις ένα κουβά για να γίνεις καλά. Είσαι τρομακτικός όποτε έχεις στο μπαρ. Αν ακούσεις κάποιο τέτοιο, κάποια θέση. Είσαι το number one για μένα στη λίστα μου. Είσαι στο top of the list, να ξέρεις. Λοιπόν, όταν καταρχήν πώς έγινε η επιλογή της Γκρούπο Καμπάρι. Η δική μου. Ναι. Πριν 4 χρόνια βασικά ο Τόλης, ένας συνεργάτης που με ήξερε από πιτσιρικά, κάποια στιγμή μου έλεγε «Τι μου δίνεις ένα βιογραφικό?» Του έλεγα «Ναι, οκ». Okay. Ο οποίος αυτός ο Τόλης τι εστί, τι. Ο Τόλης είναι αυτή τη στιγμή είναι διευθυντής για τη Βόρεια Ελλάδα. Τέλεια. Στο κομμάτι των Spirit για την Coca-Cola. Τέλεια. Οπότε μου έλεγε, μου είχε πει με 2 φορές: δώσε μου ένα βιογραφικό, δώσε μου ένα βιογραφικό. Μικρός εγώ τότε στο μυαλό του. Να έλεγα, έλα ρε Τόλη, τώρα δεν με τραβάει. Δεν το έχω. Δεν θέλω. Κάποια στιγμή το ξανασκέφτηκα και του λέω. Να σου προωθήσω και ένα βιογραφικό που μου έχει ζητήσει. Μου λέει ναι, εννοείται. Και όταν η Coca-Cola, που είναι επίσημος διανομέας των προϊόντων της Γκρούπο Καμπάρι,
πήρε σαν διανομή τα προϊόντα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Ξέρεις τι, η θέση είναι καινή, μήπως ενδιαφέρεσαι?» Και λέω: «Οκ», γιατί και τότε ο τίτλος Ambassador, Brand Ambassador, ειδικά στο δικό μου το κομμάτι, δηλαδή στην κοινότητα του Bar, δεν είναι τόσο γνωστός. Ήταν κάτι καινούριο, δηλαδή πριν 4 χρόνια, είμαι ήδη 4 χρόνια στην εταιρεία. Εκεί άρχισαμε να το γνωρίζουμε λίγο και είχα πει: «Οκ, εντάξει, ναι, θα σου πρότισε ο βιογραφικό μου και ό,τι γίνει». Και εν τέλει με διάλεξαν και σήμερα είμαστε εδώ και τα λέμε μαζί παρέα. Στο άκουσμά σου ότι ξεκινάς ως αυτό εδώ, αυτόν εδώ το... Όπως... Το τίτλο, το ρόλο. Ποια ήταν η αντίδρασή σου? Ήμουνα λίγο φοβισμένος, είναι η αλήθεια. Γιατί κάθε αρχή και δύσκολο. Ναι, γιατί ήταν κάτι πολύ καινούριο από ό,τι έχω συνηθίσει και δεν κρύβω και το λέω πολλές φορές και σε κουβέντες που κάνω με δικούς μου φίλους ή με γνωστούς, ότι κάποιες εμείς σκέφτηκα να πω ότι τι κάνω τώρα, πού πάω. Δηλαδή ήταν ο φόβος ότι αλλάζεις ξαφνικά όλη σου τη ρουτίνα, δηλαδή από εκεί που δουλεύεις μόνο απόγευμα, βράδυ, ξαφνικά είναι και σε μια εταιρεία, έχεις πρωινή δουλειά και έχεις μια ρουτίνα την οποία είναι πολύ δύσκολο να την κάνεις πάρα πολύ γρήγορα κτήμα σου. Οπότε υπήρχε ένας φόβος, αλλά υπήρχε και μεγάλη θέληση στο να βγάλω ως προπόσωπο τον Τόλι. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Τόλι. Αυτό να το τονίσουμε. Το βασικό είναι ότι αλλάζει ο βιορυθμός, έτσι, αυτό ότι δουλεύεις νύχτα, ξενύχτη και ξενύχτα. Τις ώρες πας να κοιμηθείς, καλείσαι να πας στη δουλειά πλέον. Στην αρχή υπήρχε τεράστια σύγχυση στο κεφάλι μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, με το τι ώρα πρέπει να κοιμηθώ και τι ώρα πρέπει να ξυπνήσω και πώς θα συντονίσω το μυαλό μου σε κάτι καινούριο. Φίλε, η καριέρα θέλει θυσίες. Θέλει θυσίες, ναι, το ξέρω. Ο Μπάμπης που θα ήταν απέναντί σου και λόγω κάποιων συμβάντων δεν βρίσκεται, μου κάνει την ερώτηση ο Μπάμπης ο Κράπης. Γεια σου, Μπάμπη. Δηλαδή κάνεις την προώθηση αυτού του ποτού και με ρωτάει αν εκπαιδεύεις και άλλα παιδιά σε αυτό το τομέα. Ο κύριος ρόλος και το αντικείμενο το δικό μας, το δικό μου και της υπόλοιπης ομάδας, είναι επισκεφτόμαστε μπαρ και να κάνουμε μια εκπαίδευση, παύλα ενημέρωση, στο προσωπικό του κάθε καταστήματος πάνω στα προϊόντα τα δικά μας. Δηλαδή από τη φιλοσοφία τους, την ιστορία τους, μέχρι και τα πώς τα signature cocktail που έχουν τα μπραντ, όπως π.χ. είναι το Aperol Spritz για το Aperol και το Negroni που αγαπάει εδώ με σχέδια από το γαμπάρι. Πώς πρέπει να γίνουν σωστά και να λειτουργήσει όλο αυτό το κομμάτι για να καταλάβουν και τα παιδιά και τη φιλοσοφία πίσω του ποτού. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και την ιστορία και τη φιλοσοφία πίσω από κάθε ποτό. Η αντιμετώπιση όταν πηγαίνει σε κάποιο μπαρ, ο οποίος βρίσκεται πιο πολλά χρόνια σε εκείνη τη θέση. Ναι. Και έρχεται ένας με... Εγώ ξέρω ότι έχει στοιχεί η εμπειρία. Ποια είναι η αντιμετώπιση του? Θα κάτσει να σε ακούσει και να δώσει βάση σε αυτά που θα πει? Ή απλά στα μάτια σου... Ναι. Βλέπει την εταιρεία και επιβάλλεται να ακούσει? Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Υπάρχει και... Αυτό έχει να κάνει σχέση με το πόσο οικοδεσπότης νιώθει ο άλλος απέναντί σου. Δηλαδή, για εμένα, ένας άνθρωπος που έχει μια μεγάλη εμπειρία από το μπαρ, πρέπει να είναι ένας πολύ καλός οικοδεσπότης, γιατί αυτό είμαστε. Υποδεχόμαστε κόσμο στην μπάρα μας και θέλουμε να το κάνουμε να περάσει καλά, να διασκεδάσει, να ξεχάσει τα προβλήματά του. Άρα είμαι ένας οικοδεσπότης. Αν πάω σε ένα μαγαζί και δεν είμαι, μπορεί να είναι και μικρότερος από μένα και να είναι αδιάφορος, απλά θεωρώ εκεί έχει βάλει κάτι λάθος στο μυαλό του. Δεν πάω να διεκδικήσω κάτι. Αντιθέτως, πάω να τον γνωρίσω σαν Κωνσταντίνος και εκπροσωπώντας μια εταιρεία, εντάξει, και να έρθω πιο κοντά μαζί του. Νομίζω ότι η σχέση πάντα πρέπει να είναι win-win. Mm-hmm. Οπότε έχω να κερδίσω και από κάτι που θα ακούσω από αυτόν, γιατί μπορεί να είναι ένα ποτό, το οποίο, ένα καινούργιο κοκτέιλ που το σκέφτηκε ο ίδιος και να το έχει κάνει με τα δικά μου ποτά. Οπότε να είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Και εγώ αύριο μεθαύριο το ποτό να μου αρέσει τόσο πολύ που να έρθω σε μια επαφή και σε μια συνεργασία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Οπότε αυτό που λέω πάντα είναι ότι πρέπει να είμαστε οικοδεσπότες. Είτε τα ξέρουμε όλα, είτε ξέρουμε λίγο λιγότερα. Όταν κάποιος μας επισκέπτεται, πρέπει να τον τιμούμε. Πώς σηκώθηκε ο Κώστας όταν μπήκα, π.χ. Λες και μπήκε ο πλανητάρχης, κάπως έτσι. Αφού είσαι ο πλανητάρχης των Νεκρών. Είχες καιρό να με δεις τώρα, μάλλον γι' αυτό έκανες έτσι. Ναι, και θα σε επισκεφτώ σύντομα. Να το υπόσχομαι. Στο εύχομαι. Εντάξει, οπότε παίζει ρόλο κατά πόσο είναι δεκτικός ο άλλος. Και είπες κάτι το οποίο εγώ
επειδή εργάζομαι και εγώ χρόνια στην εστίαση, ναι, είναι κάτι που ποτέ δεν φτάνει στο σημείο να πεις ότι τα έχεις μάθει όλα και ότι τα ξέρεις όλα. Όχι. Πάντα μαθαίνεις και πάντα κάτι καινούργιο υπάρχει και πάντα υπάρχει κάποιος που θα σου πει και 2-3 πράγματα που θα σε ωφελήσουν. Πάντα θα υπάρχει κάτι καινούργιο να μάθεις. Απλά το κομμάτι του πόσο γρήγορα μπορείς να αντιμετωπίσεις το κάτι καινούργιο, αυτό έχει να κάνει σχέση με την εμπειρία, με το πόσο γρήγορα, με τι εμπειρίες έχεις. Οπότε έχεις ένα database μέσα στο μυαλό σου και λες ότι έχω περάσει κάτι παρόμοιο, έχω δοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Οπότε έχεις κάποιους φακέλους στο κεφάλι σου, από εκεί τραβάς στοιχεία και μπορείς να αντιμετωπίσεις. Μπράβο, τις πληροφορίες ακριβώς. Τι θα συμβούλευες σε κάποιον νέο, ναι, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τα βήματά σου, σε αυτό που βρίσκεσαι... Να μην ακολουθήσει τα βήματά μου, γιατί σίγουρα έχω κάνει και εγώ λάθη. Το μόνο σίγουρο αυτό. Μέσα τα λάθη μαθαίνεις όμως πάντα. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αν θεωρείς ότι αυτό που κάνεις δεν σε γεμίζει, ψάξου. Δηλαδή, οι μικρότερες ηλικίες, τα νέα τα παιδιά, έχουν περιθώρια λάθους. Οι καιροί δεν τους το επιτρέπουν, οπότε πρέπει να έχουμε και μια κρίση στο μυαλό μας ότι όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν βγαίνει, το αφήνουμε. Δεν έγινε κάτι, δεν χάλασε ο κόσμος και σίγουρα τα αυτιά κλειστά. Να ακούνε πάντα τις γνώμες όλων, αλλά να αποφασίζουν αυτοί για τον εαυτό τους. Γιατί και εμένα, ας πούμε, το σπίτι μου ήταν αρνητικό. Στο να ακολουθήσει. Εντάξει, ναι, όταν του λες ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με τη λογιστική γιατί έχω σπουδάσει λογιστική, εγώ αυτό αγαπάω, σου λέει, ξέρεις, όσο προχώ και να είναι ο μπαμπάς και η μαμά, σου λένε, ξέρεις, το ταμπού, αυτό το ταμπού, ναι, της δουλειάς. Το ταμπού, πώς το λες. Αισθανόντουσαν πολύ ανασφάλιση και λένε, τι θα κάνεις και δεν. Αλλά όταν ήρθε η ευκαιρία μου, τους λέω, ήθελε υπομονή. Πρέπει να περιμένεις ότι μέσα στον κλάδο που διάλεξα εγώ να ασχοληθώ και να ασχοληθώ επαγγελματικά έχει πάρα πολλά παρακλάδια, είτε είναι μια εταιρεία, είτε είχα μια ευκαιρία να μπαίνω σαν συμμέτοχο σε ένα μαγαζί ή το οτιδήποτε που έχει να κάνει σχέση με αυτόν τον τομέα. Γιατί όταν κάνεις από μικρό παιδί μόνο αυτό, από την ηλικία που επιτρέπεται να δουλέψεις και μετά και βγαίνεις στην αγορά εργασίας και αναζητείς εργασία, όταν σου ότι έχω κάνει μόνο αυτό. Και το κάνω και το αγαπάω, δεν είναι μονόδρομος. Υπήρχαν και άλλοι οδοί που μπορούσα να διαλέξω. Αλλά το αγάπησα από την αρχή. Τέλειο. Νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα ασχοληθεί και με τη μαγειρική. Μ' αρέσει να τρώω σίγουρα. Μ' αρέσει και να μαγειρεύω. Λίγο με το πλήσιμο το πιάτο δεν τα πάω καλά, αλλά εκεί έχω μια πολύ καλή βοήθεια. Οπότε όλα πάνε. Έχουμε μοιράσει λίγο τις δουλειές σας, δεν έχω μάθει. Μην γελάς. Λοιπόν. Ποτέ δεν είναι αργά, έτσι. Ναι, εννοείται. Το δυνατό σου σημείο πίσω από το μπαρ. Ναι. Συγγνώμη λίγο, έχουμε ένα τηλεφώνημα, ναι, στον αέρα. Παρακαλώ. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα στον προσκεκλημένο σας και στη φίλη του. Να πούμε ότι έχουμε τον διευθυντή εδώ του σταθμού του Flash 94, τον κύριο Σταύρο Ραϊλόγλου. Καλησπέρα. Χαιρετώ τους καλούς μου τους συνεργάτες που για μία ακόμα φορά πρωτοτυπούν και έχουν κοντά τους έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει να πει πολλά. Απλά σας διακόπτω για να πω το εξής. Επειδή μιλούμε για αλκοολούχα ποτά, να θυμόμαστε ότι πίνουμε υπεύθυνα, έτσι. Εννοείται. Αυτό είναι και το μότο της, και ναι, της εταιρείας πάντα. Αυτό καλά κάνει, εξυπακούεται πάντα. Και είμαστε... Το λέμε παιδιά γιατί καταλαβαίνετε, μας ακούνε και παιδιά. Εννοείται. Πάνω απ' όλα μιλούμε για... Υπεύθυνη κατανάλωση και μόνο και τίποτα άλλο. Υπεύθυνη κατανάλωση, παιδιά, αλκοόλ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μία ερώτηση που θέλω να κάνω στον καλεσμένο σας. Παρακαλώ. Είναι αν αυτός έχει νιώσει ψυχολόγος, γιατί είπε πολύ σωστά ότι είναι οικοδεσπότης. Πρέπει να είναι ο μπαρτέντερ οικοδεσπότης για να περνάει καλά ο κόσμος. Να μας πει μια ιστορία, τι έχει ακούσει από όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύει, ήταν αυτό που τον έχει, αν θέλεις, του έχει μείνει. Από όλες τις ιστορίες που έχει ακούσει στα μπαρ. Και ένα δεύτερο, το οποίο πάντα το είχα απορία, αν ένας άνθρωπος που δουλεύει στα μπαρ, νύχτα δηλαδή κυρίως, μπορεί να έχει μια φυσιολογική
ερωτική ζωή. Αν δηλαδή μπορεί να έχει μια μόνιμη σχέση. Ωραία ερώτηση. Ναι, όχι, όχι. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ναι, έχω απορίες. Εννοείται, εκεί είμαστε εδώ για να τις λύσουμε. Καλός φίλος ο Αμπάσαντορ επίσης, ο Στέλιος Οφελώνης. Ναι. Ο οποίος τον συνάδελφό σας και εξαιρετικός φίλος. Σας ακούω. Όσο αφορά, θα ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή για την τελευταία ερώτηση. Έχει να κάνει σχέση με τον άνθρωπο που θα βρεις και πώς μπορεί να σε δεχθεί για αυτό που είσαι. Γιατί για να μην ξεχνάμε ότι, εντάξει, εννοείται ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω σχέση, εντάξει, και έχω μια πολύ normal ζωή. Αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο που βρίσκεις. Να σε αποδεχθεί για αυτό που είσαι, το ένα. Και το δεύτερο είναι να σεβαστείς ότι αυτός ο άνθρωπος σε σέβεται για αυτό που είσαι. Άρα θα πρέπει και εσύ απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να δώσεις λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δυστυχώς είναι μια δουλειά που μας κρατάει πάρα πολλές ώρες εκτός σπιτιού και μετά μας κρατάει και πάρα πολλά πρωινά, καθότι πρέπει να ξεκουραστούμε. Οπότε ο περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε πρέπει σίγουρα να αφιερώνεται πάντα στον άνθρωπό μας. Κατά κύριο λόγο. Τώρα το όσο αφορά αν έχω ποτέ παίξει το ρόλο του ψυχολόγου πίσω από τον μπαρ, είναι ότι η αλήθεια είναι ότι, εδώ έχω τον Κώστα πολλά βράδια όσα με έχει επισκεφτεί στο μαγαζί, η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της πορείας μου πίσω από τον μπαρ ήταν στη συνοικία. Εντάξει, και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ τη συνοικία. Οπότε στη συνοικία υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, δεν είναι όπως είναι η φιλοσοφία του κέντρου, λίγο πιο απρόσωπη. Sorry αν ακούγεται λάθος, αλλά σίγουρα ένας άνθρωπος που το βλέπει σε καθημερινή βάση. Υπάρχει πια μια πολύ μεγάλη άνεση, και επειδή ο άνθρωπος τον εξυπηρετεί 3 και 4 φορές την εβδομάδα, είτε για το καφέ του και το ποτό του, νιώθει τόσο εκεί απέναντί σου. Και ναι, πάρα πολλές φορές ήμασταν οι άνθρωποι που καθόμασταν και ακούγαμε προβληματισμούς και προβλήματα άλλων ανθρώπων. Εκεί προσπαθείς να τον βοηθήσει, γιατί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι να είναι και μεγαλύτεροι από εμάς, οπότε δεν έχουμε και την τεράστια εμπειρία να τους συμβουλέψουμε. Απλά μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί ακροατές και να τον κάνουμε να φύγει ξαλαφρωμένος από τον παράδειγμα. Δηλαδή, ότι τα είπα σε ένα φίλο, ένιωσα όμορφα, ωραία, το έβγαλα από μέσα μου, οπότε γυρνάω σπίτι μου και κοιμάμαι cool. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να συνεχίσετε την πολύ καλή κουβέντα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και μετά από την παρέμβαση και τις ωραίες ερωτήσεις του διευθυντή μας στο Flash FM 99,4, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αφού πεταχτήκαμε μέχρι την Ιταλία με το τραγούδι μου, σε ταξίδι από Αστέρια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μου αρέσει πολύ η ιταλική γλώσσα, είναι πολύ μελωδική ούτως ή άλλως. Με έχεις ακούσει πολύ να τη μιλάω? Όχι. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως. Κωνσταντίνε, για ποιο λόγο γελάς? Όχι, θα τη σκέφτηκα. Θέλεις να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Κωνσταντίνο στα ιταλικά? Ναι. Ωραία, ξεκίνα. Λέω καλύτερα όχι. Λοιπόν, γενικά στη ζωή σου θέλω να μου πεις τι σε φοβίζει, αλλά και συγχρόνως τι σε δίνει κουράγιο. Γενικά, αν θες παρομοίασέ το μου μέσα από τη δουλειά σου. Αυτό που λέω είναι ότι αν γίνεται κάτι πρέπει να το ξεπερνάμε. Εντάξει. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε πάρα πολύ και να. Η συζήτηση που είχαμε πριν βγούμε. Και να υπεραναλύουμε κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα συμβαίνουν. Okay, πρέπει να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε, να πούμε σε ίσα ότι είναι μέχρι εδώ. Τελείωσε αυτό και πρέπει να πάω παρακάτω. Γιατί πιστεύω ότι η ζωή πραγματικά είναι πάρα πολύ μικρή και δεν πρέπει να αναλωνόμαστε με πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν χαρούμενους και δεν μας φτύρουν. Εντάξει. Γιατί είναι κρίμα να μην ζούμε τη ζωή και να μελαγχολούμε με καταστάσεις και με πράγματα τα οποία απλά τελειώνουν, αλλάζουν, δεν μας βγήκανε. Τα σχέδια είναι για να γίνονται. Κάποιες φορές τα πετυχαίνουμε, κάποιες φορές δεν τα καταφέρνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ότι είμαστε αδύναμοι, ούτε ότι είμαστε ικανοί. Αυτό είναι ότι ίσως απλά δεν βγήκε. Μπορεί να μην βοηθήσει και το timing. Δεν είναι κάτι κακό αυτό, πιστεύω. Οπότε προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Να μην πέφτω, να μην κάνω αρνητικές σκέψεις και εμπιστεύομαι τον εαυτό μου εκεί που ξέρω. Δηλαδή όταν ξέρω ότι αυτό μπορώ να το κάνω, είναι στις δυνατότητές μου, θα το πιστέψω και θα το κάνω. Και θα είμαι ειλικρινής στην αντίθετη περίπτωση που θα πω ότι
δεν μπορώ να το κάνω αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν το ξέρω, δεν είμαι καλός, δεν είμαι ικανός ή το έχω δοκιμάσει και έχω αποτύχει. Οπότε προτιμώ να είμαι ρεαλιστής για να μην μπερδεύομαι γενικά. Άρα ο Κωνσταντίνος χαρακτηρίζεται ως δυνατός, θα έλεγες. Δυνατός. Ναι. Γιατί είναι αντιμετώπιση δυσκολιών στη ζωή του γενικά. Όλοι πιστεύω ότι είμαστε κάποια στιγμή ευάλωτοι. Εντάξει, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε μόνιμοι δυνατοί. Θα υπάρχουν και στιγμές που ίσως να μην θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να είμαστε δυνατοί και να θέλουμε λίγο να κάτσουμε σε μια γωνιά να κουρνιάσουμε και να πούμε ότι. Και να πιούμε ένα νεγκρόνι. Θέλουμε να γίνουμε λίγο drama queen. Ένα. Εννοείται ένα. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, γιατί γενικά αυτό που βλέπουμε και εμείς σαν εταιρεία είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπεύθυνη κατανάλωση πλέον. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην κουλτούρα του ποτού και είναι κάτι το οποίο το χειροκροτάμε όλοι, γιατί ο κόσμος πίνει πάρα πολύ πιο υπεύθυνα πλέον και το προσέχει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το τονίζουμε πάντα αυτό, ότι το παν μέτρων Άρισον ισχύει για όλα τα πράγματα. Είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι φαΐ, είτε είναι πολλή δουλειά. Βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει βοηθήσει, τώρα δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη λέξη, και η κρίση οικονομική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει την άνεση να πιει και το παραπάνω, το δεύτερο και το τρίτο. Σίγουρα, ποτό. Απλά νομίζω ότι επειδή ο κόσμος πια κατάλαβε ότι για να περάσει καλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις χάλια. Μπορείς να περάσεις καλά δοκιμάζοντας ένα πολύ ωραίο ποτό, ένα ωραίο κρασί, τρώγοντας ένα ωραίο πιάτο. Δηλαδή πλέον έχει γίνει, το καταλαβαίνει ο κόσμος πώς είναι ακριβώς η διασκέδαση στη γαστρονομία. Είναι να έχεις εμπειρία. Να αντιληφθείς ότι αυτό που θα φας και αυτό που θα πιεις είναι μια μοναδική εμπειρία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι γεύσεις είναι ανάμνηση. Εντάξει. Οπότε όταν θα δοκιμάσεις κάτι και θα σου αρέσει πάρα πολύ, αυτό μετά μπαίνει μέσα στο κουτάκι του μυαλού σου και λες ότι είχα μια πολύ ωραία εμπειρία γαστρονομική. Και αυτό είναι που πρέπει να το κρατήσουμε και να εκπαιδευτούμε περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε, ότι η γεύση είναι ανάμνηση. Εννοείται. Ναι, ναι, σαφώς. Σε διέκοψα, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Απλά με βοηθάει να κάνω την επόμενη ερώτηση. Να ρωτήσω για την στροφή του κόσμου τα τελευταία χρόνια στο κοκτέιλ. Ναι. Εσύ που δουλεύεις για πολλά χρόνια, θα το έχεις αντιληφθεί ότι είναι λίγα σχετικά τα χρόνια που έχεις τραφεί στο κοκτέιλ. Έχουμε φύγει από τις παραδοσιακές, βάλε ένα σκέτο ουίσκι, ας πούμε, μια βότκα κτλ. Τι θεωρείς ότι βοήθησε σε αυτό? Αυτό το να αποκτά ο κόσμος περισσότερες γευστικές εμπειρίες. Άρχισε ο κόσμος να μην φοβάται το να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι πλέον υπάρχουν παιδιά τα οποία ασχολούμαστε επαγγελματικά κάποια με αυτό το κομμάτι. Εκπαιδευόμαστε, διαβάζουμε βιβλία, κάνουμε ταξίδια για αυτόν τον λόγο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε κερδίσει και λίγο την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, ότι θα του προσφέρουμε κάτι καινούριο και δεν χρειάζεται να φοβηθεί ότι ίσως δεν θα του αρέσει. Εντάξει, γι' αυτόν τον λόγο κάποιες φορές κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και του λέμε: πες μου εσύ πάνω κάτω, ποιες είναι οι γεύσεις σου, οι προτιμήσεις σου, και άσε εμένα να δημιουργήσω. Εντάξει, οπότε πιστεύω ότι είναι και αυτό μια εξέλιξη του καταναλωτή. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο φαγητό, έτσι. Εννοείται. Το πάντρεμα των γεύσεων που γίνεται επίσης τα τελευταία χρόνια. Συνδυάζονται γεύσεις, ο ουρανίσκος έχει επιθυμίες που να ικανοποιήσουμε. Αυτό, αν ικανοποιήσεις νομίζω τον ουρανίσκο, περνάς καλά. Πρέπει να κάνω και ερώτηση εδώ ακροάτριας, έτσι να μην την αφήσουμε παραπονεμένη. Ρωτάει λοιπόν αν κάποιος κάνει πολλή ώρα να πιει το ποτό που του σερβίρεις, το κοκτέιλ μάλλον, τη δημιουργία σου, ναι, ουσιαστικά. Εσύ βλέποντάς, θεωρείς ότι κάτι δεν έκανες καλά, ότι δεν του άρεσε, ότι σε αυτό που είπες πριν ότι ρωτάς? Ξαναλέμε, είμαστε οικοδεσπότες. Αυτός που θα φύγει από τον μπαρ σου ή από το κατάστημά σου πρέπει να φύγει χαρούμενος και ικανοποιημένος. Εντάξει, και αυτό που είπες εσύ αμέσως λίγο πιο τώρα για την οικονομική κρίση είναι ότι πρέπει να το σεβόμαστε καταναλωτή. Οπότε σίγουρα είτε είναι το ποτήρι γεμάτο που για πολλή ώρα, είτε είναι άδειο, πάντα θα κάνεις μια ερώτηση. Όλα καλά? Τον κάνεις τον να νιώσει λίγο πιο οικία μαζί σου, ώστε να μπορεί να μην φοβάται είτε να ρωτήσει κάτι που μπορεί να του άρεσε, είτε να εκφέρει την άποψή του. Γιατί εννοείται, ξανά είπαμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι κανενός, Σίγουρα η επικοινωνία με τον πελάτη είναι κάτι που πρέπει να γίνεται και πιστεύω δεν έχει να κάνει σχέση με την δουλειά που κάνω εγώ, με όλες τις δουλειές.
Και νομίζω ότι πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι κακό να χάνεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Είναι, γενικά νομίζω ότι κάπου πήγαμε να το χάσουμε, κάπου το σώνουμε λίγο στο 90, λίγο με την επικοινωνία μας όλοι. Είμαστε όλοι πολύ φορτισμένοι, όλος ο κόσμος πια δουλεύει πάρα πολύ. Ίσως είναι νομίζω αυτός ο κοινός παρανομαστής, ότι όλοι λίγο είμαστε, φοβόμαστε να κοινωνικοποιηθούμε λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι είναι περιπτώσεις αυτές. Και ως καλός οικοδεσπότης φαντάζομαι ότι δέχεσαι τον πελάτη ή τα αφήσει 5 ευρώ, ας πούμε, τα αφήσει 50, έτσι. Καλά, για, εντάξει, πελάτες, στο κομμάτι ναι. Τι ψενοείς. Όχι. Τι κατανάλωση τα κάνει. Το τι οικονομική δυνατότητα έχει ο καθένας ή το τι θέλει να πιει σήμερα. Δεν παίζει ρόλο αυτό το κομμάτι, όχι. Όλοι οι πελάτες, για εμένα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Είναι ο πελάτης που σε προτίμησε για τη διασκέδασή του. Οπότε πρέπει να το σεβαστείς. Τι πιστεύεις, γυναίκες. Όταν πας να μου κάνεις ερώτηση, νομίζω ότι λίγο φοβάμαι, γιατί λέω τι σκέφτηκε πάλι. Πιστεύεις ότι οι γυναίκες γοητεύονται πιο πολύ από τους bartender ή από τους DJ? Τώρα. Εγώ λέω να βάλουμε τραγούδι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σου αντισταθεί κανένας σε εσένα. Οπότε νομίζω ότι είναι μία άνηση μάχη. Είμαστε 1-0. Είμαι και εκτός έδρας τώρα. Οπότε έχω χάσει τα αποδυτήρια. Παίζεις και με φιλάθλους όμως. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν είναι οι οργανωμένοι που με ακολουθούν. Ωραία. Πώς είναι να συνεργάζεσαι σε ένα τέτοιο διακεκριμένο μαγαζί? Μαγικά. Πώς είναι το κλίμα? Περιέγραψε μας με δύο λόγια. Αναδυχιάζω κάθε φορά που μιλάω για αυτό το κομμάτι. Είναι ένα μαγαζί και μια ομάδα την οποία την θαύμαζα. Ήμουν πελάτης τους. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος τους ζήτησε κάποια στιγμή ότι θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί σας, ευθέως και ανοιχτά εννοείται. Και όταν εκείνο το απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου έγινε η πρόταση, νομίζω ήμουνα στα σύννεφα. Και αυτό, και όχι μόνο όταν με πήρα τηλέφωνο, όσο ότι έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια, είμαι με την ομάδα, είναι μια φανταστική ομάδα, είναι η οικογένειά μου, τους λέω και σαν μια δεύτερη οικογένεια, είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι, κάνουμε παρέα εκτός του μπαρ, έχουμε καταφέρει και έχουμε και, εντάξει, όλα ξεκινάνε από ψηλά, οπότε ο Αχιλλάς κατάφερε και μας πέρασε ένα κλίμα ότι είμαστε μια ομάδα όλοι μαζί, είτε είσαι σέρβις, είτε είσαι στο μπαρ, είτε είσαι το παιδί που βοηθάει το σέρβις και το μπαρ. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι άνθρωποι, δουλεύουμε στο ίδιο μαγαζί, ο καθένας έχει απλά έχουμε διαφορετικό πόστο, δεν αλλάζει κάτι. Νομίζω ότι όταν θα έρθει η στιγμή να κλείσω την καριέρα μου και θα την κλείσω με αυτή την ομάδα, νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο ίσως είχα ονειρευτεί για αυτό το. Για το στόχο μου. Όταν θα κρεμάσεις δηλαδή τα shaker. Θα κρεμάσω τα shaker και την ποδιά μου, ναι. Για μένα ως DJ η επιτυχία μου είναι να φύγει ο κόσμος στις πρώτες πρωινές ώρες και χορεύοντας, να έχει διασκεδάσει ωραία. Για μένα αυτή είναι η επιτυχία μου. Ναι. Η επιτυχία σου πίσω από την μπάρα, ποια είναι? Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι μπορείς να καταλάβεις ότι ο άλλος πέρασε όμορφα με το ποτό σου? Ναι, καλό φιλοδόρημα. Καλά, ναι, σίγουρα. Εγώ σαν bartender και εσύ σαν DJ είμαστε αριθμοί στην ίδια συνάρτηση. Αυτό είναι ομαδική δουλειά, το μαγαζί. Εντάξει, μπορεί εγώ και εσύ να παίξεις φανταστική μουσική, εγώ να έκανα ένα φοβερό κοκτέιλ, να πρόσφερα ένα φανταστικό ποτό, να έκανα πολύ ωραίο σέρβις, γιατί και να υποδέχθηκα τον κόσμο μου όμορφα και ωραία, και μπορεί να υπήρξει κάτι άλλο που το χάλασε. Οπότε πάμε στο teamwork. Οπότε αυτό ακριβώς είναι μια ομάδα. Δηλαδή μπορεί να έχει τον Μέση να βγάζει assist και να μην έχει ένα γκολτζί. Αυτό. Να τελειώνει τη φάση. Να βγάλει ο άνθρωπος, δεν θα μπει γκολ ποτέ. Να μην μπορεί το να Μιχάλη Κωνσταντίνου, α πούμε. Πού τη βγήκε τώρα. Το Μιχάλη Κωνσταντίνου στον Παναθηναϊκό ή στον Ηρακλή? Α, περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Μελλοντικά σχέδια για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Θες να μας τα παρουσιάζεις, γιατί βλέπω ζορίστηκες λίγο. Όχι, δεν ζορίστηκα. Πάνω απ' όλα υγεία μου. Το βασικότερο. Το βασικότερο. Και να εξελίσσομαι όσο πιο πολύ γίνεται. Είτε είμαι
στο μαγάζι που είμαι τώρα, είτε είμαι στην εταιρεία που είμαι τώρα, εμένα με νοιάζει να είμαι αποδοτικός και να περνάω καλά σε αυτό που κάνω. Το έχω καταφέρει το να περνάω καλά σε αυτό που κάνω, οπότε δεν θα ήθελα να γίνω λιγότερο καλός από όσο είμαι τώρα. Όσο είμαι, αυτό. Τέλεια. Δεν σε κάλυψα. Δεν σε κάλυψα. Όχι. Ήθελα να σου δώσω ψωμάκι, αλλά δεν σου κάνω χάρη. Θα ήθελα να ακούσω κάτι. Όχι. Δεν μ' άρεσε να κάνω πολύ έτσι, μεγάλα σχέδια. Μ' αρέσει να ζω αυτό που περνάω τώρα. Περνάω πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι τα όνειρα μέχρι στιγμής που είχα ή τους στόχους που είχα βάλει στο μυαλό μου και στο τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου, το έχω καταφέρει. Οπότε μακάρι να συνεχίσω να μου έρχονται έτσι. Όλα τόσο θετικά και όπως τα είχαμε στο μυαλό μου. Στο ευχόμαστε κι εμείς από εδώ. Να είστε καλά. Και εγώ στο εύχομαι. Εντάξει, δεν το πες από καρδιά τώρα. Γιατί. Όχι, μέσα από την καρδιά μου, εννοείται. Απλά διάβαζα λίγο τα κοιτάπια μου. Ήθελα να σου κάνω κι άλλες ερωτήσεις. Έχω βγάλει εδώ ερωτήσεις για τηλεμαραθώνιο να κάνουμε. Θέλω να μου πεις ποιες είναι οι εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες έχεις αυτή τη στιγμή εσύ και μπήκες ως Head Ambassador στην Καμπάρι, Γκρούπο Καμπάρι. Καλλιεργούμαστε. Δεν είναι ότι εγώ τα ήξερα όλα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ένας πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος γιατί έχω ανθρώπους γύρω μου που με έχουν βοηθήσει να εξελιχθώ πάρα πολύ. Από όταν ξεκίνησα σε αυτόν τον χώρο μέχρι σήμερα θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερό παιδί γιατί πάντα δούλευα με ανθρώπους σοβαρούς και μου δείχναν πάντα το σωστό το δρόμο. Οπότε φτιάχνεσαι εσύ δουλειά. Είσαι ένα, το διαμάντι έχει μεγαλύτερη αξία όσο το επεξεργάζεσαι και το κόβεις. Στην αρχή δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Η τελική του μορφή είναι αυτή που του δίνει το πόσο αξίζει. Οπότε νομίζω ότι άνθρωποι μας εξελισσόμαστε από τη δουλειά, από τις καταστάσεις, από τις εμπειρίες και εννοείται από τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Εγώ είμαι τυχερός σε αυτό το κομμάτι. Όλα είναι με θετικό πρόσημο. Θα μας πεις και 6 νούμερα για το λότο. 6 νούμερα. Άμα τα ξέρω, θα τα παίξω εγώ και θα σας χαιράσω ό,τι θέλετε. Κωνσταντίνε, πώς πέρασες ως τώρα, αυτή την ώρα που είναι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι που το φοβόμουν. Είναι η πρώτη φορά που με καλούν σε. Έτσι να κάνουμε ραδιοφωνικό σουσού, να με επιτραπεί ο όρος. Πάρα πολύ άνετο, νομίζω μου αρέσει. Είναι αυτός ο μύθος και αυτό που ακούω εγώ, ότι το ραδιόφωνο είναι πιο ελευθέρο και νομίζω το έπιασα στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει ένας ρομαντισμός στο ραδιόφωνο σίγουρα. Καλά, με τέτοια προσωπικότητα απέναντί μου πώς να μην υπάρχει ρομαντισμός. Άλλωστε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, να εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περνάτε καλά ότι σε ό,τι σχέδια έχετε στο μυαλό να βγούνε. Διακοπές ελπίζω να πάμε όλοι μας, να ξεκουραστούμε. Ευχές που πιάνουν τόπο σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, σε ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι, όπως είναι το φετινό. Σίγουρα, δύσκολο καλοκαίρι, πάρα πολύ είναι αλήθεια, αλλά και σπίτι να κάτσουμε, άμα έχουμε θετική ενέργεια θα περάσουμε σούπερ. Οπότε αυτό είναι που μετράει, θετική ενέργεια. Και υγεία. Υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Την επόμενη Δευτέρα 6 με 8 Κούλα Μακούς, παρέα με τον Μπάμπι Κράπη και τον Κώστα Δίγκα. Σας αποχαιρετώ. Στέργιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου έκανες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω και εγώ μια που μου δίνεις το βήμα ότι... Συγγνώμη, να ευχαριστήσουμε και τη Λίνα που βρίσκεται στην παρέα μου. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με επιτρέπεις να πω ότι Τετάρτη και Πέμπτη εδώ ραντεβού, 7 με 9, με την εκπομπή σε άλλους δρόμους, με την Μάνια την Τάταρη. Έτσι. Όχι, δεν σου επιτρέπω. Το είπα όμως γι' αυτό. Δεν περίμενα απαντήσεις, αν μου επιτρέψει ή όχι. Ελένη Παπαδοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, τα φιλιά μας. Καλό σας βράδυ.